Ο κύριος που σας μίλησε, να πω για όσους δεν τον ξέρουν, είναι ο Ανδρέας ο Αεράκης, η ψυχή των εκδόσεων και βέβαια ψυχή για αυτό το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για ποίηση ή για να ακριβολογήσω για την ποίηση του Σταύρου του Βιτόρου με αφορμή το βιβλίο «Σε χίλιες βιόλες κόκκινες». Μια ποίηση που κάνει τους ασπαλάθους ροδαριές, μιλιές στα κατσοπρίνια, βασιλικούς τσαγκαραθιές, ως τα έλεγε ο αξέχαστος ο Κωστής ο Φραγκούλης. Θα μιλήσουμε όμως, αγαπητοί μου, και για το αισιόδοξο μήνυμα πως εδώ, στην απόμερη αυτή γωνιά της Κρήτης, αναβρίζει ακόμα, τρέχει και συρματεί το λάλλον ίδωρ, γνήσιο και δροσερό, από το στόμα του λαού των Ανογείων, όπως το βρήκε αυτός ο λαός από τους προγόνους του, πηγαίο αλλά και καθαρό. Και βέβαια θα ευχηθούμε όλοι έτσι να μείνει και να μην στερέψει ποτέ αυτό το λάλλον ίδωρ. Να παρακαλέσω τον Κώστα τον Μανουρά να πάρει το μικρόφωνο και να ξεκινήσουν οι ομιλίες για το βιβλίο. Πιο μπροστά να σας πω πως ο Κώστας ο Μανουράς είναι, όπως είπε ο Ανδρέας, ένας κορυφαίος ποιητής και με το όλο έργο του ανακαλεί στη μνήμη μας τα λαμπρά έργα της κρητικής αναγέννησης. Δεν μπορείς να μην θυμηθείς όταν θα διαβάσεις το Λευτέρι και την Ειρήνη, δεν μπορείς να μην θυμηθείς τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Έχει αφομοιώσει την προφορική παράδοση και αφήνει το μυαλό και την καρδιά του να μιλήσουν τη γλώσσα του λαού μας και απεικονίζει τη συλλογική μνήμη όπως διαμορφώθηκε από τους ηρωικούς αγώνες του κρητικού λαού. Θα πει γι' αυτόν ο καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Χριστόφορος ο Χαραλαμπάκης. Ενώ ο δικός μας ο Γιώργης ο Καράτζης θα πει πως ο Κώστας ο Μανουράς προσθέτει ισχυρούς κρίκους στη μακρότατη αλυσίδα μιας ποιητικής συνέχειας που για 500 χρόνια παραμένει αδιάσπαστη και συνεχίζει να εκφράζει τον ψυχικό κόσμο του κρητικού λαού και να ζωγραφίζει περίτεχνα την ποικιλόμορφη εικόνα του τόπου μας. Κυρίες και κύριοι, το χειροκρότημά σας για τον Κώστα τον Μανουρά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργη. Ευχαριστώ όλους σας. Καλησπέρα από το λαογραφικό Περαχώρι, καλησπέρα στο λαογραφικό Περαχώρι. Καλησπερίζω έναν κόσμο μικρό, μα και απέραντο, που γεννά ξεχωριστές προσωπικότητες και ταυτόχρονα αναγεννάται μέσα από εκείνες. Λες και κάποιος σημαντικός νόμος, αυτός που ορίζει τη διαφώτιση, επέλεξε να ευλογήσει με αρχαγγελική χάρη αυτή τη μικρή λεκάνη γης. Άνθρωποι ακούραστοι υπεραχωριανοί, μα και όλοι οι Ανογιανοί, πατριώτες και πάντα παρόντες στους αγώνες για ελευθεριά, υπέρμαχοι της ειρήνης, θειασότες του καλαμπουριού και της ετυμολογίας. Εδώ γεννήθηκαν άνθρωποι που κατάφεραν να σπάσουν τα σύνορα όχι μόνο της Κρήτης, μα και της Ελλάδας και να κατακτήσουν ειρηνικά τον κόσμο με την καλλιτική τους ιδιότητα. Ποιος δεν γλέντισε και δεν γλεντίζει ακόμα τον Ψαρονίκο, τον Ψαραντώνη, τον Βασίλη Σκουλά ή Καλαθά. Ποιος αγνοεί τον Καλομύρη και τον Αεράκη. Και ευτυχώς για όλους μας υπάρχει επάξια συνέχεια από μεταγενέστερους. Το ζητούμενο σε αυτό τον τόπο είναι το πότε οι άνθρωποι που κατέχουν έμφυτα ταλέντα θα αποφασίσουν να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους,
αφήνοντας και εκείνη με τη σειρά τους τη δική τους παρακαταθήκη, όπως παράδειγμα ο Ρηλιός. Παράδειγμα επίσης και το απόψε τιμόμενο πρόσωπο ο Σταύρος Βιτόρος ή αυτοαποκαλούμενος Ακούτσετας. Είναι τιμή για μένα η απόψινή συμμετοχή μου στην παρουσίαση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με επέλεξαν να μιλήσω για το έργο και το βιβλίο του Σταύρου σε χίλιες βιόλες κόκκινες. Ένα βιβλίο προσεγμένο, με ευδιάκριτο το δημοσιογραφικό βλέμμα του συγγραφέα, άρτιο στις αυτοβιογραφικές καταγραφές, εσωτερικές μα και εξωτερικές αξιολογήσεις, κοινωνικές παρατηρήσεις αλλά και φιλοσοφικές συζητήσεις. Ποίηση, ελεύθερη γραφή και ματινάδες που ξεχωρίζουν για το ύφος τους. Ο έρωτάς σου κοπελιά στα αστέρια με έχει βγάλει και ας λένε τσιβαρίτητας ο νόμος πως δεν σφάλει. Ο Ακούτσακας προβληματίζεται για την ανθρώπινη συμπεριφορά και καταθέτει τη δική του γνώμη για παγκόσμιες και πανανθρώπινες έννοιες όπως η παλικαριά και η τιμιότητα. Ο άντρας που με τάρματα το παίζει παλικάρι είναι στην πράξη ένα κακό μαχαίρι στο θικάρι. Ο Σταύρος ξέρει να αγωνίζεται και να ελπίζει για τα θέλω της καρδιάς του. Με ένα σβησμένο κάρβουνο το σ' αγαπώ είχα γράψει, μα αυτός πυθυροβόλησε και πήγε να με κάψει. Καθώς και να διακρίνει μέχρι που φτάνουν οι δυνάμεις του και να υποχωρεί όταν αυτές δεν υπαρχούν. Σκολώ από την αγάπη σου και παίξε το σπουδαία και ας πω πως δεν ελίγησα το τόξο του Οδυσσέα. Σταύρο, τόσα χρόνια φύτευες με υπομονή και επιμονή, με επιμέλεια και καρτερία τα κουτσακάκια σου. Ήρθε επιτέλους η ώρα να δρέψεις εσύ μεν την πρώτη σου βεντέμα και εμείς να αγγυλωθούμε ανώδυνα και ευχάριστα από τα ποιητικά σου αγκάθια. Χάρη στη φιλότιμη προσπάθεια της εταιρείας Ίστρο του Μιχάλη και του Ανδρέα Εράκη και στη φιλάνθρωπη πρωτοβουλία του Σταύρου Τζανή, μπορείς να καμαρώνεις για την πρώτη σου ατομική συγκομιδή. Φιλάνθρωποι βέβαια όχι υπό την έννοια της ελεημοσύνης, μα με τη βαθιά έννοια της φιλίας προς τον άνθρωπο. Αξίζει να σταθώ θεωρώ στη συμμετοχή του Σταύρου Τζανή στην επιμέλεια του βιβλίου αυτού, αφού αφιλοκερδός και χωρίς κανένα συμφέρον, έσκυψε με ειλικρινές ενδιαφέρον και βαθιά φιλικά αισθήματα στο περιεχόμενο του. Η πράξη σου σε τιμά Σταύρο και σε επαινεί και σε συνιστά παράδειγμα. Σαν άνθρωπος και σαν ανωγενός, σε ευχαριστώ. Ο Ακούτσακας αυτοαναφέρεται σχεδόν αγράμματος. Την αλφαβήτα έμαθα που λένε κούτσι-κούτσι, γιατί δεν είχα μυαλό στην κεφαλή κουκούτσι. Πιστεύω πως συγκριτικά με κάποιον που τελείωσε το σχολείο ή πήρε πτυχίο, ίσως να θεωρήσει αγράμματος, μα όχι αμόρφωτος. Και αυτό είναι το σημαντικό, Σταύρο. Αφού η ποίηση ως ανώτερη μορφή λόγου, αναπόφευκτα δεν μπορεί να επιρροτηθεί από αμόρφωτους. Η ίδια είναι γνώση και εν μέρη σοφία της ψυχής. Η ματινάδα επίσης είναι ποίηση, ίσως μάλιστα η ανώτερη μορφή ποίηση, μιας και καταφέρνει σε 15 μόνο συλλαβές να περικλείσει μια εικόνα όσο ένας πίνακας ζωγραφικής. Η ίδια είναι ένας πίνακας ψυχής ή τοπίου, ζωής ή συναισθηματικής κατάστασης. Αυτό το γνωρίζεις ίσως καλύτερα από τον καθένα μας, χάρη στον πατέρα σου Βιτορόχωστα που υπήρξε από τους σημαντικότερους αγράμματους πλην μορφωμένους λαϊκούς μας ποιητές ματινατολόγους. Η ευθύνη μας βέβαια και αυτή τη στιγμή αναφέρομαι σε όλους όσους ασχολούμαστε με τη ματινάδα είναι να κατανοήσουμε το ποιητικό της αξίωμα και να τη συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Να την εξελίσσουμε μεν χωρίς να κατακρεουργούμε την παραδοσιακή της ταυτότητα και ποιότητα. Μπορεί μέσα στην πολυμελή φαμίλια σας των 11 παιδιών να επέλεξεις τη σκαλίδα για τα γράμματα όταν ο πατέρας σου σου έθεσε το δίλημα. Μα πιστεύω πως δεν πρέπει να μετανιώνεις, αφού όπως και ο μυθικός Ηρακλής επέλεξες το δρόμο της δικής σου αρετής
έναντι του δρόμου της κακίας. Διάλεξες όχι τον εύκολο ίσως δρόμο που θα σου χάριζε μια βιώσιμη ζωή, αλλά εκείνη του μόχου και της δύσκολης επιβίωσης. Και ίσως ήξερες πως έπρεπε να γίνει έτσι για να σκαλίζεις μαζί με τα αμπέλια και τις ελιές την ίδια την ψυχή σου και να δίνεις κάθε μέρα και ένα κουτσακάκι για να μπορείς έτσι να παίρνεις κουράγιο. Καθένας άλλωστε για ένα σκοπό γεννιέται στον κόσμο και εκείνον θα υπηρετήσει μέχρι να τελειώσει η ζωή. Και η κάθε μέρα ξεδιπλώνει τα μαθήματα της ζωής, φανερώνοντας τις γνώσεις που θα αφυπνίσουν και θα ανυψώσουν την ύπαρξή του. Όπως έλεγε ο Πλάτωνας, η ψυχή δεν μαθαίνει, μα ξέρει ήδη, αφού έχει προϋπάρξει και τα καθημερινά ερεθίσματα απλά τη βοηθούν να θυμηθεί. Χρέος του ανθρώπου η μετάδοση των γνώσεών του, το ταξίδι του, μια οδύσσια με την Ιθάκη να βρίσκεται στο τελευταίο απολογισμό των πράξεών του και στον ίστατο συλλογισμό του. Αλλά τα ερωτήματα μεγάλα στο άγνωστο ταξίδι της ζωής. Λες πως το εγώ του ανθρώπου τρέφεται με την περιέργεια και λίγο πιο κάτω πως ο Θεός παίζει με τον άνθρωπο και δεν του λέει ούτε έλα ούτε μη. Και μοιάζεις να μην ξέρεις που πηγαίνεις, σαν Οδυσσέας κι εσύ. Η Οδύσσεια του ανθρώπου είναι η ίδια η ζωή του. Το ταξίδι για την Ιθάκη πραγματοποιείται μέσα στο άγνωστο του αύριο ή της επόμενης στιγμής. Το μονότονο βλέμμα του περίγυρου του ανθρώπου γίνεται κύκλοπας προς αντιμετώπιση και η καθημερινότητά του, τα στενά της σκύλας και της χάριγνης. Μα ο άνθρωπος θα επιβιώσει με τις όποιες σωματικές και ψυχικές απώλειες. Μόνη ανάπαυλα το νησί της Καλυψούς με τη μορφή μικροχαρών που και που, όπως η απόψινή βραδιά. Ύστερα πάλι δύναμη στο μοναχικό κουπί της ατομικής σχεδίας, μέσα στα κύματα ή την απανεμιά, μέχρι να φανεί στο βάθος του ορίζοντα η Ιθάκη. Και εσένα, Σταύρο, η Ιθάκη σου είναι κοντά και ίσως κοντύτερα από ό,τι περιμένεις. Το πρώτο σημάδι αυτό το βιβλίο σου. Έτοιμο να σου δώσει αυτοπεποίθηση πως θα καταφέρεις εν τέλει να λυγίσεις το τόξο του Οδυσσέα. Καλό τάξη, λοιπόν.